με τη δοκιμασμένη αλληλοβοήθεια και αποκέντρωση για να αντιμετωπίσουμε τον αναμενόμενο ηφαιστειακό χειμώνα. 3.650 χρόνια αφού σώθηκαν χάρη στην προνοητικότητά τους οι κάτοικοι της Τύρας στο Αιγαίο, όπως θα δούμε πιο κάτω, οι προειδοποιητικοί σεισμοί που άρχισαν πολύ πριν από τις πρόσφατες εκρήξεις στο ηφαίστειο στην Ισλανδία δεν έκαναν κανέναν από τους λεγόμενους ειδικούς να ειδοποιήσει τους συνανθρώπους του, ειδικά όσους έμεναν εκεί κοντά, ώστε να φύγουν έγκαιρα. Οι απροειδοποιητοί κάτοικοι αντέδρασαν σπασμωδικά. Ευτυχώς, βέβαια, οι εκρήξεις ήταν σχετικά μικρές, αλλά χάθηκαν πολλά ζώα που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί με μια απλή απομάκρυνσή τους ή με μόνωση των στάβλων. Αμέσως μετά ο πρόεδρος της χώρας, Φιλόκλημα, έκανε αυτό που οφείλουν όλοι οι φοβικοί εκλεκτοί. Προειδοποίησε σε συνέντευξή του ότι θα ακολουθήσουν πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις τις επόμενες δεκαετίες που θα προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Μία από αυτές είναι ο ηφαιστειακός χειμώνας, δηλαδή να χιονίζει όλο το χρόνο και στα δύο ημισφαίρια. Άραγε θα πρέπει να περιμένουμε τους καταραίοντες για διάφορους εγωμανείς εκλεκτούς στον παγκόσμιο Τιτανικό για να προετοιμαζόμαστε. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι σεισμοί που είναι δείκτης αναστάτωσης του μάγματος, αυξάνονται οι ηφαιστειακές εκρήξεις, άρα και το ενδεχόμενο πολυετή ηφαιστειακού χειμώνα. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να μαθευτεί ότι μπορούμε να προετοιμαστούμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το σχετικά άγνωστο, αλλά μάλλον συχνό φαινόμενο που ως τώρα είναι υποτιμημένο. Παλιότερα, αν και όχι όλοι, οι περισσότεροι άνθρωποι ευνηδιάζονταν και δεν ήξεραν να εξηγήσουν γιατί συνέφιαζε ξαφνικά για μήνες ή και χρόνια ο ουρανός από ηφαιστειακή σκόνη που έρχονταν από επίγεια ή υποθαλάσσια έκρηξη στην άλλη άκρη γης. Όσοι ήταν απροετοίμαστοι, χωρίς αποθέματα, λιμοκτονούσαν από τον ξαφνικό χειμώνα που ξεσπούσε. Αλλού όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, τους έσωζε η πρόνοια για καταφύγιο σε σπηλιές με λίγα ζώα και τρόφιμα, ώσπου να περάσει το ηφαιστειακό νέφος και να ξαναρχίσει η ελεύθερη κτηνοτροφία. Ο συνδυασμός πρόσφατων ανακοινώσεων της NASA, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σωματιδιακών Ερευνών CERN και ορισμένων φυσικών συνεχιστών του Ηρακλήτου δείχνει ότι ο τελευταίος πολύ σωστά περιέγραψε τον κύριο ρυθμιστή του κλίματος με τη φράση του «Όλα κυβερνά ο κεραυνός». Και μάλιστα από τότε είχαν παρατηρήσει ότι αφού πέφτουν κεραυνοί ενεθρία, άρα δεν τους προκαλούν τα σύννεφα, αλλά έρχονται έξω από τη γη. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Το ηλιακό σύστημα κινείται εδώ και χιλιάδες χρόνια μέσα σε ηλεκτρισμένο από το κέντρο τον πω του γαλαξία διαστρικό νέφος, με διακυμάνσεις που εξαρτώνται οι μεγάλες κυρίως από την πυκνότητα του διαστρικού νέφους και οι μικρότερες από τις θέσεις των πλανητών, όταν αυξάνεται το ηλεκτρικό ρεύμα προς τους πλανήτες, λαπώνεται στον ήλιο. Σήμερα φαίνεται ότι είμαστε σε περιοχή πυκνού γαλαξιακού νέφους. Έτσι, από τη μία πλευρά ιονίζεται η ατμόσφαιρα, αυξάνεται η νεφοκάλυψη και οι ψυχρές συνερεπώντες, ενώ την άλλη ηλεκτρίζεται ο γήινος φλοιός και το μάγμα, η συνέπεια να αυξάνονται οι σεισμοί, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνικό πολυετή καταστροφικό ηφαιστειακό χειμώνα. Στο μακρινό παρελθόν, όποτε το ηλιακό σύστημα έμπαινε σε έντονα ηλεκτρισμένη γαλαξιακή σπήρα, κάθε 160 περίπου εκατομμύρια χρόνια, οι ηφαιστειακοί χειμώνες χιλιάδων ετών αφάνιζαν κάθε φορά το μεγαλύτερο μέρος των ζωντανών οργανισμών, όπως συνέβη την τελευταία φορά με τους δεινόσαυρους. Μάλιστα, είναι πολύ δύσκολο σήμερα να βρεθεί ποιο ή ποια ηφαίστεια εξελάγησαν κάθε φορά, αφού εκτός από τα 1600 περίπου επίγεια ηφαίστεια, τα υποθαλάσσια υπολογίζονται σε πάνω από 25 εκατομμύρια. Ευτυχώς είμαστε πολύ μακριά από τέτοιο ενδεχόμενο. Όχι όμως μακριά από μικρότερης κλίμακας, αλλά μεγάλης σοβαρότητας ηφαιστειακούς χειμώνες. Και αυτό προκύπτει από έναν δείκτη δραστηριότητας του ήλιου, ο οποίος ανακοινώθηκε εδώ και χρόνια ότι θα συνεχίσει να παραμένει αδύναμος, άρα το γαλαξιακό ηλεκτρικό ρεύμα θα έχει αυξημένη δράση στη Γη, τουλάχιστον όπως κατά τις περιόδους μεγάλων ηφαιστειακών χειμώνων και παγωνιών γύρω από τις δεκαετίες 1700 και 1800. Οι φιλιρινικοί άνθρωποι επιβίωσαν σε χιλιάδες ηφαιστειακούς χειμώνες χάρη στην έμφυτη αλληλοβοήθεια, την οποία μας άφησαν πολυτιμότατη παρακαταθήκη, όπου μάλιστα λιγότεροι τροφοί, οι ομάδες δεν συγκρούονταν, αλλά χωρίζονταν εθελοντικά και κάποιοι νεότεροι έφευγαν σε γειτονικά μέρη, ώσπου έτσι εξαπλώθηκαν σε όλη τη Γη. Ούτε σε ανασκαφές, ούτε σε βραχογραφίες. Δεν υπάρχει κανένα έβριμα πολέμου στην παλαιολιθική εποχή, δηλαδή στο αποσιοποιημένο 99,99% της ανθρώπινης ιστορίας, ώσπου μετά από το τελευταίο λιώσιμο των πάγων που σκέπαζαν στο μισό πλανήτη, και ενώ οι ζεστές βροχές ξαναπρασίνισαν την σιέρημη γη, μια σειρά από νέους ηφαιστειακούς χειμώνες έψηξε στεριά και θάλασσες, λιγοστεύοντας υδρατμούς και βροχές, και ρημοποίησε πάλι τη ζώνη Σαχάρας, Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από εκεί, αλλά σε ορισμένες περιοχές κάποιες πρωτοεμφανιζόμενες κλίκες, ανανούριστον εθισμένος στο φόβο και το μίσος,
εγκατέλειψαν τόσο φώτα το έλεγχο των κινήσεων που έχουν οι φιλιρινικές κοινότητες και για να καταληστεύουν τους γείτονές τους στράφηκαν στον επιδετικό υπερπληθυσμό, το πεδομάζωμα και στην ευάλωτη στο χαλάζι, το χιόνι, την ξηρασία και τις αρρώστιες γεωργία. Το γνωστό σκιάκτρο αυξάνεται για να σας τραβάνε στον κρεμό τους οι Ογωμανείς. Μεταξύ 9 και 5.000 χρόνων πριν από σήμερα, οι φοβικοί επιθετικοί Φαραώ στη Μέση Ανατολή και μερικοί όμοιοι τους στην Κεντρική Ασία και στην Κεντρική Αμερική ξεκίνησαν τους καταστροφικούς και για τους ίδιους πολέμους, τους οποίους εξυμνούν οι μοναρχικοί, φωλωμένοι μηνυτές τους ως τώρα. Απηχεί πραγματικά περιστατικά ο μύθος του επιθετικού γεωργού Κάιν που δολοφόνησε τον αδελφό του, κτηνοτρόφο Άβελ. Ας δούμε μερικά επεισόδια, ασφαλούς ή όχι, προσαρμογής σε αυτές τις μεγάλες φυσικές αναστατώσεις. 3.650 χρόνια πίσω, οι υπερειδοποιητικοί σεισμοί, πριν από τη μεγάλη έκρηξη στη Θήρα, έκαναν τους ψύχρεμους Έλληνες να εγκαταλείψουν με τα καράβια τους, είδα τρόφιμα και ζώα το νησί, στο οποίο επανήλθαν αργότερα και συνέχισαν ευηρότεροι τον μεγαλειώδη Αιγιακό ανοσοδημοκρατικό πολιτισμό, ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία του χρυσού αιώνα του θάρρους. Στο μεταξύ, ο πενταετής ηφαιστειακός ημώνας που ακολούθησε γονάτισε τις μεσανατολίτικες και άλλες υπερπληθυσμιακές συγκεντρωτικές μοναρχίες διαφόρων Ρωμανών, οι οποίες στηρίζονταν κυρίως στις ευάλωτες γεωργικές μονοκαλλιέργειες και σε καταθλιπτικές βαβυλώνες χωρίς αυτάρκεια, όπως συμβαίνει σήμερα, δυστυχώς, στο μεγαλύτερο μέρος της καταταλαιπωρημένης ανθρωπότητας. 1.700 χρόνια περίπου μετά από την έκρηξη στη Θήρα και τη σωτηρία των σιωπών και στεριανών Ελλήνων κτηνοτρόφων, μερικοί από τους πολυδιαφημισμένους Ρωμαίους γενοκτόνους βρήκαν τραγικό θάνατο στα πολυτελή εξοχικά τους, όπου ανταγωνίζονταν σε επίδειξη τζόγο και ξενύχτια. Ούτε η προειδοποιητική σεισμή πριν από τη μικρή σχετικά έκρηξη του Βεζούβιου, ούτε η αργή μεσημεριανή πορεία της λάβας αργότερα, κατάφεραν να ταρακουνήσουν τους αποχαυνομένους Πομπιανούς, οι οποίοι αποτελούν το σημερινό πρότυπο για όλα σχεδόν τα ΜΜΕ παγκόσμια. Μια σειρά ηφαιστειακοί χειμώνες μεταξύ 500 και 900 οδήγησε στην κατάρρευση των επιθετικών Μάγιας, οι οποίοι έφτασαν στον κανιβαλισμό, όπως οι Αζτέκοι και οι Ίγκας 600 χρόνια αργότερα, που κατέρευσαν ακριβώς για την ίδια αιτία. Και γι' αυτό υποδουλώθηκαν εύκολα στους αποικιοκράτες σταυροφόρους δονιάδες. Οι ηφαιστειακοί χειμώνες από το 1300 έως το 1900, τη λεγόμενη μικρή παγετώδη περίοδο, προκάλεσαν λοιμούς, επιδημίες πανούκλας, πολέμους, από τους οποίους όχι μόνο δεν έχουμε συνέλθει, αλλά δεν διδάχθηκαν ούτε τους διδασκούν οι Ρωμανείς, οι οποίοι προκάλεσαν τις γενοκτονίες του 20ου αιώνα και τη σημερινή παγκόσμια εξαθλίωση των 7 δισεκατομμυρίων υπηκών τους. Και δύο τελευταία παράδειγματα πρόσφατης εγκληματικής αλαζονικής συμπεριφοράς των αυτοαποκαλούμενων εκλεκτών και ειδικών. Το 1902, καυτός άνεμος από το ηφαίστειο Πελέ στη Μαρτινίκα έκαψε σε λίγα δευτερόλεπτα 30.000 κατοίκους του γειτονικού Σεντιέρ, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να εκενωθεί έγκυρα η περιοχή γύρω από το ηφαίστειο μόλις άρχισαν οι προειδοποιητικοί σεισμοί. Από ανάλογη αδιαφορία, το 1985, 23.000 κάτοικοι έφταναν στις παρυφές του Νεβάδο Ντελ Ρούι στην Κολομβία. Ο καταστροφικός ανταγωνισμός των εκλεκτών έχει φέρει την ανθρωπότητα σε υπερπληθυσμό 7 δισεκατομμυρίων ξενυχτισμένων χωρίς αυτάρκεια αγροκτήματα παντού, πλην της Ελβετίας, με τα καύσιμα να τελειώνουν σε λίγο και με το ψευτοοικολογικό παραλήρημα των πανάκριβων και ασύμφορων ψευτοεναλλακτικών συσκευών που γίνονται από το ολοένα και λιγότερο πετρέλαιο των εξαντλούμενων κοιτασμάτων. Ποιος θα τρέφει τους Ρωμανείς μόλις η βενζίνη φτάσει σε λίγο τα 3 και 4 ευρώ το λίτρο και γίνει ασύμφορη ακόμη και η άντληση του πετρελαίου? Στο μεταξύ, μαζί με τους αυξανόμενους σεισμούς που, όπως προαναφέραμε, είναι δείκτη της αναστάτωσης του μάγματος, άρα και της πιθανότητας για ηφαιστειακό χειμώνα, αυξάνονται και οι παρατηρήσεις ηφαιστειών που είναι στα πρόθυρα μεγάλων εκρήξεων. Ας δούμε μερικές. Το λιμάνι που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της ηφαιστειακής καλδέρας Κάμπι Φλεγκρέι, της αρχαιολινικής φλεγόμενης πεδιάδας δίπλα στην Νάπολη, έχει ανυψωθεί κατά 3 μέτρα. Οι αρχές διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να προετοιμάζονται για ηφαιστειακές εκρήξεις στις επόμενες δεκαετίες ή και πιο σύντομα. Γιγάντιο υποθαλάσσιο ηφαιστείο απειλεί την Νότια Ιταλία και όχι μόνο. Τα τυχώματα του μεγαλύτερου υποθαλάσσιου ηφαιστείου της Ευρώπης, του Μασίλη, ύψους 3.000 μέτρων, είναι ασταθή και θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ανά πάσα στιγμή που ειδοποιούν ευσυνείδητοι γεωλόγοι. Θα μπορούσε να συμβεί ακόμα και αύριο, δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας. Οι υπερκρίξεις ηφαιστείων σημειώνονται κάθε μερικές εκατοντάδες χρόνια, επομένως σύντομα θα έχουμε μια καινούργια. Η δοκιμασμένη προσαρμογή αυτάρκειας, τόσες και τόσες ψευτοοικολογικές οργανώσεις, συντηρούμενες με κρατικές επιχορηγήσεις και ποικίλης προέλευσης συνδρομές, συστηματικά καταπολεμούν και αυτές κάθε συζήτηση για αποκέντρωση ή αυταρχία, αδυνατώντας να καταλάβουν ότι μόνο έτσι θα γλιτώσουν
κοινωνική αυτή από έναν πιθανό παγκόσμιο λοιμό. Οι παρατεχάμενοι κονδυλιάκηδες των τυράννων παρασιτούν για πολύ λίγο ακόμα σε βάρος των λαών, οι οποίοι τους τρέφουν. Σε περιοχές που οι πληθυσμοί προσαρμόστηκαν επιτυχώς στις κλιματικές αλλαγές, όπως οι ορεινές και νησιώτικες μας προ-οθωνοπληξίες κοινότητες και οι Ελβετοί, που ενοποιήθηκαν κατά τη μικρή παγετώδη 1300 ως 1900 και οι οποίοι διατηρούν την κοινωνική τους συνοχή, με το συμφιλειωτικό ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές, οι δοκιμασμένες λύσεις είναι καιρός να συζητηθούν ευρύτερα. Επίγει να εκπαιδευτούν οι νέοι στις παρεμβάσεις που έχουν δοκιμαστεί ή αποφασίζονται δημοκρατικά. Τι συνοψίζουμε? Αποκέντρωση, που επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, ισχυρότερους δεσμούς αλληλοβοήθειας σε αυτάρχη κτηνοτροφικά αγροκτήματα με αναζωογόνηση χωριών, ασκήσεις επένωσης οικισμών. We're on site to be safe from flooding from swollen river. Flood is the best way to prevent disasters. Και εκτεταμένες αναδασώσεις με σπορές με βόλους που μετριάζουν τις ακραίες θερμοκρασίες, υποστηρίζουν την αυτάρκεια, αντιστέκονται στην ερημοποίηση. Καλή επιτυχία σε όλους, με αισιοδοξία.